Γεια σας κύριε Δικητά. Όχι, δεν σκέφτομαι να ξαναπιάσω δουλειά μετά το ατύχημα. Ναι, ναι. Ναι, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ναι, Εμίλη. Ναι, ναι, σήμερα βγάζω το γύψο. Ήθελα να σου πω ότι θα λείψω για λίγο. Ναι. Ναι, εντάξει. Γεια. Yeah.
Ναι. Έμιλι. Ναι, θα λείψω για λίγο. Μην προσπαθήσεις να με ψάξεις. Αν δεν έχω γυρίσει μέχρι τις 12, κάλεσε την αστυνομία. Thank you.
Ευχαριστώ. Ναι, Εμίλη. Θα επισκεφτώ τον Όρμαν Άντωνη. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν μια και ήμουν και εγώ εκείνη τη μέρα στην τεράτσα. Ναι. Ναι, τα λέμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Είμαι ο Ρόμπερτ Μακντάουελ. Ήμουν παρόν όταν έγινε το συμβάν. Μήπως θα μπορούσα να περάσω. Φυσικά, περάστε. Περάστε. Γεια σου, Νόρμαν. Είμαι ο Ρούπερτ. Μπορεί και να με θυμάσαι. Ήμασταν φίλοι κάποτε. Θέλω να σου πω ότι ξέρω τα πάντα για σένα και για το δαχτυλίδι. Για τη συγγενή σου, τη μάγισσα Εσμεράλδα. Για τον τοίχο με τα τούβλα και για την ταράτσα. Σε παρακολουθούσα. Ανησύχησα για σένα και απόρρισα όταν έπεσες από την ταράτσα. Απλά πες μου, γιατί τα έκανες όλα αυτά. Όταν φόρεσα το δαχτυλίδι, δεν ήξερα τι έκανα. Ένιωθα σαν κάποιος να είναι μέσα μου και αυτός να μου λέει τι να κάνω. Σαν κάποιος να με καθοδηγεί. Δεν ήθελα να πέσω εκείνη τη μέρα. Πίστευα ότι αν έβρισκα το δαχτυλίδι θα είχα μια καλύτερη ζωή και όλα θα ήταν καλύτερα. Αλλά τελικά έκανα λάθος. Θα κρατήσω το δαχτυλίδι για μεγαλύτερη ασφάλεια. Σύμφωνα. Αντίο.
Αντίο, Ρούπερτ. Πάει πίσω το δαχτυλίδι. Δεν ανήκει σε κανέναν εκτός από εσένα. Ακούς? Άναψε το φως. Δώσε μου το δίσκο. Έλα κοντά. Παρακαλώ. Θα κρατήσω το δαχτυλίδι για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πέρασε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ποιος είστε, κύριε? Γεια σας. Detective της αστυνομίας, Bruce Applegast. Μήπως είναι εδώ ο κύριος Rupert McDowell? Ναι, εδώ είναι. Φωνάξτε τον, παρακαλώ. Μάλιστα. Rupert, είναι έξω η αστυνομία. Εσείς είστε ο κύριος Ρούπερτ Μακντάουελ. Μάλιστα. Συλλαμβάνεστε. Για ποιο λόγο? Ακολουθήστε με στο μείγμα για να μάθετε. Θα είστε κι εγώ. Όχι, Εμίλη. Εσύ καλύτερα να μείνεις εδώ. Προχωράτε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Φυσικά. Ναι, κύριε Διευθυντά, εδώ δίπλα μου είναι. Μάλιστα. Γεια σας. Μπορώ να μάθω γιατί με φέρατε εδώ? Φυσικά. Έχετε ακουστά τον κύριο Norman Anthony? Μάλιστα. Ναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε εδώ. Εννοείτε την ταράτσα? Ναι, ακριβώς αυτό εννοώ. Και σε λίγες μέρες είναι και το δικαστήριο. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα.
Αφού όλοι το είδανε. Και αυτό το φιλμ τα αποδεικνύει όλα. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Μπορώ να σε πάω φυλακή εδώ και τώρα χωρίς δικαστήριο. Μα δεν έκανα τίποτα. Τότε αυτό εδώ τι είναι. Ξέρω. Όλα φαίνονται σαν να τα έχω κάνει εγώ. Αλλά σας το ελκύσω, δεν έχω κάνει τίποτα. Κοίτα, εμένα δεν μπορείς να με παρεδέψεις. Κατάλαβες. Μάνθρωπος είναι αυτός, αφήστε τον! Μόνος μου ήθελα να πέσω εκείνη τη μέρα. Άφησε τον, είναι αθώος. Σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Ελάτε αμέσως. Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε λιπόθυμο εδώ έναν μανιακό. Σας ευχαριστώ. Αντίο. Νόρμαν, δεν τα κατάφερες όπως όλοι μας. Ξέρεις, όταν αυτοκτόνησα, έκοψα τις φλέβες μου στο κελί μου. Κάντο κι εσύ, Νόρμαν. Κάντο. Κάντο. Thank you.
Τίποτα. Ξεκινάμε. Τι έγινε, γιατί σταματήσαμε? Περίμενε εδώ, έρχομαι.